Πολιτική κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και για την υιοθεσία σκύλου από τον Στέφανο Κασελάκη. Fake η υιοθεσία, λέει η Νέα Δημοκρατία και εθελοντής. Για προσπάθεια σπήλωσης μιλά ο Κασελάκης. Ο θερμός πολιτικά Σεπτέμβριος που αναμένεται. Τι ισχυρίζεται ο καπετάνιος που συνελήφθη για τις αδιανόητες εικόνες στο λιμάνι της Άνδρου. Αυτοκίνητο στο χείλος της προβλήτας ενώ έκλεινε η μπουκαπόρτα. Επιβάτες και πλήρωμα κινδύνευσαν να πέσουν στη θάλασσα. Παγκόσμια ανησυχία για την ευλογιά των πιθήκων. Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά το πρώτο κρούσμα στη Σουηδία. Αυξάνονται τα κρούσματα στο Πακιστάν. 5 ακόμη εμβολιαστικά κέντρα στην Ελλάδα. Εγκληματική οργάνωση πίσω από το θάνατο του Μάθιου Πέρι. Ο ρόλος του γιατρού και των διακινητών ναρκωτικών που εκμεταλλεύονταν τον εθισμό του ηθοποιού στις ουσίες. Ποια είναι η βασίλισσα της κεταμίνης που κατηγορείται. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης όλο και αυξάνεται με φόντο τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Βορειοανατολική Αττική. Ο Στέφανος Κασελάκης επανέρχεται στην κόντρα με τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα της υιοθεσίας του πυρόπληκτου σκύλου, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια σπήλωσης. Ο Πρωθυπουργός την Τρίτη έχει ανακοινώσει ευρεία σύσκεψη στην Πεντέλη με τον Στέφανο Κασελάκη να ζητά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάνε μαζί στους πυρόπληκτους. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η κόντρα όχι μόνο δεν κοπάζει, αλλά φουντώνει. Ναι, και είναι προφανής η στόχευση της αντιπολίτευσης για τους δικούς της σχεδιασμούς να πολλώσει το κλίμα. Και από την άλλη, η Ιωάννα, η πολεμική της κυβέρνησης, η οποία σε εξίσου υψηλούς τόνους δίνει απαντήσεις στην αντιπολίτευση, ξεκαθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν πρόκειται να μπει σε θέση άμυνας. Είναι σαφές, Ιωάννα, ότι από αυτό το κοκτέιλ προϊονίζεται ένας θερμός Σεπτέμβριος. Να παρακολουθήσουμε τον πόλεμο ανακοινώσεων και επιστρέφω σε σένα, Γιώργο. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με βαρύς χαρακτηρισμούς πυροδότησε η επίσκεψη του Στέφανου Κασελάκη σε δομή φιλοξενίας κατοικίδιων ζώων και το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να βγάζει βόλτα σκύλο που διασώθηκε από τα καμένα με στόχο να τον υιοθετήσει. Αρχικά, λάδι στη φωτιά έριξε εθελοντής, ο οποίος έκανε λόγο για επικοινωνιακό τρίκ του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά τον έβγαλε για 10 μέτρα μια βόλτα, ίσα να τον τραβήξει φωτογραφίες ο φωτογράφος του και αυτό ήταν όλο. Τη σκυτάλη πήρε ο Νίκος Ρωμανός με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας να κατηγορεί τον Στέφανο Κασελάκη για εργαλειοποίηση της πυρκαγιάς και για fake υιοθεσία πυρόπληκτου σκύλου. Στημένη η επαγγελματική φωτογράφηση με διαρροή ότι δήθεν υιοθέτησε το πυρόπληκτο σκυλάκι. Fake news, fake υιοθεσία πυρόπληκτου σκύλου, fake ενσυναίσθηση. Όλα για τα likes. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εφευρίσκει μια αστεία ιστορία για δήθεν fake news, χρησιμοποιώντας ένα βίντεο από κάποιον που δηλώνει εθελοντής της δομής. Της επίθεσης του Νίκου Ρωμανού είχε προηγηθεί παρέμβαση της εθελοντικής οργάνωσης, η οποία έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι κανένα ζώο δεν δόθηκε για φιλοξενία ή υιοθεσία. Προσφέρθηκε πράγματι ο κύριος Κασελάκης να φιλοξενήσει ένα ζώο το οποίο δεν δόθηκε γιατί πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που τηρούμε πάντα με τον εκάστοτε Δήμο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά του, παραθέτοντας την ανακοίνωση του Dog Voice, ανταπέδωσε τα πυρά κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για προσπάθεια σπήλωσης και έχει ιδέα ψέματα με τον Νίκο Ρωμανό να του απαντά. Ξέρω ότι ενόχλησε η παρουσία μου από την πρώτη στιγμή στο πεδίο της καταστροφής και η σύγκριση με τον άφαντο Τόμ Κρούζ. Θα ζητούσα από τον εκπρόσωπο του κυρίου Μητσοτάκη να επανορθώσει, αλλά είναι μάταιο. Σήμερα η εν λόγω ανάρτηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατέβει. Μάλλον δεν πήγε και πολύ καλά αυτό. Με όλα αυτά μου ήρθε στο μυαλό η ιστορική φράση της κυρίας Φωτίου. Απατεώνες είμαστε. Την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πεντέλη όπου θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με τον Στέφανο Κασελάκη να επαναλαμβάνει την πρότασή του να επισκεφτούν μαζί τις καμένες περιοχές. Μπορώ να τον ξεναγήσω στα κανονικά καμένα, να συναντήσουμε κανονικούς ανθρώπους, μπας και αποκτήσει κανονική συνέστηση της ευθύνης μπροστά στο μέγεθος της τραγωδίας. Πολιτικός αρχηγός που αντιλαμβάνεται μία επίσκεψη ως αφορμή για φωτογραφία ή βίντεο και εγγένει το ρόλο του ως περιφερόμενο influencer. Η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών θα υλοποιηθεί ταχύτατα.
Γιώργο, παρακολουθούμε ήδη μια συνεχόμενη κόντρα που μαρτυρά τι μας περιμένει το Σεπτέμβριο. Ναι, και οι φθινοπορεινοί λογαριασμοί, Ιωάννα, θα ξεκαθαριστούν με πρώτο πεδίο σύγκρουση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φυτίλη θα είναι η οικονομία, Ιωάννα. Mm-hmm. Με τα ανοιχτά μετωπάτης, όπως εκείνο της ακρίβειας, αλλά και τον οδικό χάρτη, Ιωάννα, που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός με τις κυβερνητικές δεσμεύσεις και στο πεδίο της οικονομίας. Βέβαια, η οικονομία είναι πάντα η προωθητική. Το προθετικό καύσιμο σε κάθε άνοδο ενός Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα ανέβει με καλά νέα, καθώς τα στοιχεία από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δείχνουν, όπως θα δούμε και στη γραφιστική μας απεικόνηση, ότι δημιουργείται ένα πλεώνασμα μαμούθ στο επτάμηνο στα 5,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Η καθαρή υπέρβαση είναι 1 δισεκατομμύριο, Ιωάννα. Και αν σε αυτό συνυπολογιστεί η αναμενόμενη, θα έλεγα εγώ, υπέρβαση στο πρωτογενές πλεώνασμα και τον Αύγουστο, τότε δεν αποκλείεται να ξεκλειδώσει, με συγχωρείς, μια θετική έκπληξη από πλευράς του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι όσα θα ανακοινωθούν στη ΔΕΤ δεν θα τον καταστήσουν έναν πρώιμο Άγιο Βασίλη. Επόμενος σταθμός όμως, η Βουλή, στη σκιά της Μεγάλης Πυρκαγιάς, που μπήκε μάλιστα και στον αστικό ιστό. Ναι, και είναι σαφές ότι μπορεί να μην έχει κυκλωθεί στο ημερολόγιο της Εθνικής Αντιπροσωπείας συγκεκριμένη ημερομηνία, όμως εκεί στη Βουλή θα ξεκαθαριστούν και οι λογαριασμοί που έχουν ανοίξει μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική. Ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια από τα κοινοβουλευτικά θικάρια, η αντιπολίτευση ζητάει εξηγήσεις, η κυβέρνηση αντιπαρατάσσει στοιχεία και δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία θεωρείται ότι η σύγκριση αυτή βγάζει την πολιτική προστασία σαφέστατα καλύτερη από την προηγούμενη χρονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Οι αυτοψίες των κλιμακίων στις πυρόπληκτες περιοχές συνεχίζονται για να γίνουν όλα γρήγορα και να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις. Δεν φτάνει όμως που οι άνθρωποι στη Βορειοανατολική Αττική έχασαν τα σπίτια τους. Υπάρχουν και επιτίδοι οι οποίοι αδειάζουν ό,τι έχει μείνει μέσα σε αυτά. Ρωμά συνελήφθη χθες στην Πεντέλη από αυτοφόρο να αφαιρεί αντικείμενα από κατεστραμμένο σπίτι. Θλίψη και απόγνωση στα αποκαίδια. Οι κάτοικοι στις πυρόπληκτες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, που ακόμη μετρούν τις πληγές τους, βρίσκονται αντιμέτωποι και με τους επιτίδιους που κάνουν πλιάτσικο στις καμένες περιουσίες τους. Πλιάτσικο, εντάξει, που θα υπάρξει. Θα υπάρξει, όλα είναι ξέφραγα τώρα εδώ. Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 17 προσαγωγές, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για απόπειρα διάρρηξη σε κατεστραμμένο σπίτι στην οδό Μιλοποτάμου στην Πεντέλη. Πρόκειται για έναν 46χρονο Ρωμά, ο οποίος συνελήφθη επαυτοφόρο από τις αστυνομικές δυνάμεις να αφαιρεί σίδερα. Συνεχίσουν οι περιπολίες των αστυνομικών, κυρίως άμεσης δράσης και βίας, για την αντιμετώπιση κρουσμάτων πλιάτσικου από κάποιους οι οποίοι δεν διστάζουν να εισβάλλουν στα καμένα σπίτια και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, με διαδικασίες εξπρες, συνεχίζονται οι αυτοψίες των τεχνικών κλιμακίων. Σπίτι-σπίτι, οι μηχανικοί καταγράφουν τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κάτοικοι, προκειμένου να λάβουν άμεσα την οικονομική στήριξη. Μέχρι να πάμε στο Μαρούσι, ακούμε στο ράδιο τη Πεντέλη και έγινε ολόκληρη. Είναι αν πίσω, δεν πρόλαβα να πάρω τα παπούτσια. Δεν έχω σαγιοντάρι, δεν έχω κομμένε, σπασμένε. Ούτε φάει μια μπλούζα, δεν έχω τίποτα. Δεν πρόλαβα να πάρουμε τίποτα. Μάλλον αυτού. Τίποτα. Φύγαμε έτσι και τώρα πώς θα γίνει, τι θα κάνουμε, πώς, τι. Ιστορίες των ανθρώπων που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τις περιουσίες τους από την πύρινη λέλαπα συγκλονίζουν. Αυτή τη στιγμή βλέπετε πώς είναι τα πράγματα. Είναι χάλια. Αλλά πιστεύω πως... Πιστεύω πως θα τα καταφέρουμε. Άμα βοηθάνε και το κράτος. Την άλλη πλευρά ήταν πως από εκεί που ήταν να φτάσει εδώ ήταν... Είναι ντροπή δηλαδή να καούμε όλοι μαζί σε αυτό το σημείο, έτσι, σε αυτό και σε αυτή τη ταχύτητα. Βρισκόμαστε στο πάτημα Χαλανδρίου και αυτό είναι ένα από τα περίπου 30 σπίτια που κάηκαν ολοσχερός. Στο συγκεκριμένο οίκημα 90 τετραγωνικών μέτρων θα κατοικούσε σε λίγες μέρες ένας 28χρονος και είχε φτιαχτεί από τον πατέρα του. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται και τα έργα αποκατάστασης στα δίχτυα ηλεκτροδότησης και τηλεφωνίας, με τους τεχνικούς να εργάζονται νυχθημερών προκειμένου να αποκαταστήσουν άμεσα τις βλάβες. Έχουν καεί αρκετές κολόνες, σπίτια, το δίκτυο όλο εδώ το στήμα από την αρχή. Προχωράμε από το πρωί στο βράδυ, πας και το ξεμπερδέψουμε.
Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι να λάβουν άμεσα τη χρηματική βοήθεια προκειμένου να ξαναστήσουν τα νοικοκυριά τους και τις επιχειρήσεις τους. Περνάμε στο απίστευτο περιστατικό που έγινε στο λιμάνι της Άνδρου χθες βράδυ. Αυτοκίνητο βρέθηκε στο χείλος της προβλήτας ενώ έκλεινε η μπουκαπόρτα, όπως θα δείτε και στο βίντεο ντοκουμέντο. Οι επιβάτες αλλά και το πλήρωμα κινδύνευσαν να πέσουν στη θάλασσα. Ο καπετάνιος συνελήφθη μετά από μήνυση που κατέθεσε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν φταίει αυτός, αλλά ισχυροί άνεμοι. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Άξιον 24 όλα όσα έγιναν. Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το λιμάνι του Γαβρίου στην Άνδρο. Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ένα αυτοκίνητο που προσπαθεί εν μέσω πολλών μποφόρ να μπει στον γκαράζ του πλοίου, η μπουκαπόρτα του οχηματογωγού λόγω του έντονου κυματισμού ανέβοκατέβαινε. Επιβάτες και εργαζόμενοι προσπαθούν να το σπρώξουν προς τα πίσω, παρά το γεγονός πως το πλοίο αναχωρούσε. Την ώρα που μπήκε για να δέσει στη νότια προβλήτα, έπνεαν μέσα στο λιμάνι άνεμοι σφοδροί. Εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ. Ο πλοίαρχος πήρε απόφαση και λογικά σωστή απόφαση ότι έπρεπε να σταματήσει η επιβίβαση και η αποβίβαση προκειμένου να σωθεί το βαπόρι, διότι όπως ξέσερνε ταξίδευε επικίνδυνα προς εγκυματοθράψη. Εκείνη τη στιγμή ένα αυτοκίνητο που ήταν κοντά στον καταπέλτη και με τη μία ρόδα απάνω δεν πρόλαβε να φύγει. Οπότε οι λιμενικοί, οι καβοδέτες και μέλη του πληρώματος το έσπρωξαν όσο μπορούσαν για να φύγει η μπροστινή ρόδα από τον καταπέλτη και να αποπλέψει το πλοίο με ασφάλεια. Στο λιμάνι ανέμεναν προς επιβίβαση 10 επιβάτες και 4 οχήματα, εκ των οποίων δεν επιβιβάστηκαν 7 επιβάτες και 3 αγιοταχή. Ο οδηγός που βρισκόταν πίσω ακριβώς από το όχημα που κρεμόταν κυριολεκτικά στον αέρα, περιγράφει καρέ-καρέ στο Άξιον 24 τα δραματικά λεπτά που εκτυλήθηκαν στο λιμάνι. Μας πίεζαν να μπούμε με ταχύτητα μέσα στο πλοίο. Εγώ που βρισκόμουν ακριβώς από πίσω, παράτησα το όχημά μου και πήγα να βοηθήσω, γιατί το αυτοκίνητο θα έπεφτε στη θάλασσα. Μόλις προσπάθησαν οι δύο κοπέλες που είχαν το συγκεκριμένο όχημα να μπουν, ανέβηκε η μπουκαπόρτα και για αρχή βρέθηκαν στον αέρα, σε κενό πάνω από τη θάλασσα. Το αυτοκίνητο χτυπήθηκε τόσο άσχημα που έσπασε η μηχανή του οχήματος και πολύ πιθανόν το σασμάν, γιατί δεν μπορούσε να βάλει καμία ταχύτητα, με αποτέλεσμα το αμάξι να ακινητοποιηθεί. Βλέπουμε ένα τραγικό συμβάν που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία. Βλέπουμε το καράβι στην Άνδρο να φεύγει με επιβάτες επάνω στον καταπέλτη, με αυτοκίνητο επάνω στον καταπέλτη, να λύνει κάβους και να φεύγει. Χωρίς να ανέβει ο καταπέλτης. Λίγες ώρες μετά το περιστατικό και τη μήνυση που κατέθεσε ο οδηγός του οχήματος, ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε να ξεκινήσει το πλοίο βιαστικά. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, αδυνατούσα να ολοκληρώσω την επιβίβαση των επιβατών και των οχημάτων, ενώ έκρινα επισφαλή την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι του Γαβρίου. Στο λιμάνι επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με πολύ δυνατές ρηπές ανέμων και έντονο κυματισμό. Ο καπετάνιος συνελήφθη όταν έφτασε το πλοίο στο λιμάνι της Καρίστου, με εντολή του εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου και κρατείται στο λιμεναρχείο της Καρίστου. Υπό τις οδηγίες λοιπόν της εισαγγελικής αρχής της Σύρου, έχει συλληφθεί ο πλοίαρχος. Προανάκριση διενεργείται από το Α λιμενικό τμήμα Γαβρίου του λιμεναρχείου της Άνδρου. Οι λιμενικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα λαμβάνουν καταθέσεις τόσο από τον ίδιο όσο και από τα μέλη του πληρώματος. Ενώ το πλοίο παραμένει δεμένο στην Κάριστο έως ότου ολοκληρωθεί η προανάκριση. Τι κατηγορία αντιμετωπίζει ο καπετάνιος του πλοίου, θα μας πει τώρα η Θεοδώρα Ζαγανάκου. Θεοδώρα. Και πρέπει να σου πω, Ιωάννα, ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Τηλιανίδης ζήτησε τη διαλεύκανση του χθεσινού συμβάντος στο λιμάνι του Γαβρίου, καθώς έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι προτεραιότητα του Υπουργείου είναι τα θέματα ασφάλειας στην ακτοπλοεία και δεν χωρά κανένα περιθώριο ανοχής. Τώρα, σήμερα το πρωί, υπό τις οδηγίες της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου και κατόπιν της μήνυσης που υπέβαλε ο οδηγός του γεωταχή που υπέστη τις υλικές ζημίες κατά του πλοίαρχου, συνελήφθη λοιπόν ο πλοίαρχος, ο οποίος για παράβαση του άρθρου 291 του ποινικού κώδικα περί επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία των πλοίων. Σε ευχαριστώ πολύ. Άγρια δολοφονία έγινε σε χωριό των Ιωαννίνων. Ανιψιός σκότωσε την 62χρονη θεία του με καραμπίνα. Ο δράστης ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του. Οι λόγοι ήταν οικονομικοί, Σοφία Ορφανού.
Σύμφωνα, Ιωάννα, με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 36χρονος δράστης αστυνομικούς, κίνητρο αυτής της τυχερής δολοφονίας που τον έθεσε στο σημείο να σκοτώσει ακόμη και την ίδια του τη θεία, ήταν οικονομικοί πράγματι λόγοι. Και συγκεκριμένα φέρεται να έδειξε στους αστυνομικούς αμέσως μετά, όταν έφτασαν στο σπίτι, που είχε κρυμμένο το όπλο της δολοφονίας, δηλαδή κρυμμένο μέσα σε μία δεξαμενή κοντά στο σπίτι όπου έμεναν μαζί στην περιοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε καλέσει την άμεση δράση για να αναφέρει ότι βρήκε νεκρή την θεία του μέσα στο σπίτι. Η έρευνα, να σου πω, ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ο ίδιος κρατάει εισηγή θείος, δεν έχει πει κάτι άλλο και περιμένει να τα αναφέρει όλα στις εισαγγελικές. Μάλιστα, λένε κάτι και της περιοχής ότι έπαιζε θέατρο τις πρώτες ώρες. Ναι, ήταν μαζί με τους κατοίκους και περιέγραφε πραγματικά το πόσο συγκλονισμένος ήταν. Έκανε πραγματικά ότι δεν ήταν εκείνος ο δολοφόνος. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία. Παγκόσμιο συναγερμό για την ευλογιά των πιθήκων, κυρίες και κύριοι. Ο ιός εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να χτυπάει καμπανάκι. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών αύξησε το επίπεδο συναγερμού. Ζήτησε από τις χώρες να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ενημέρωσης για τους ταξιδιώτες που έρχονται από περιοχές που έχουν επηρεαστεί από τον ιό. Η ανησυχία στην Ευρώπη είναι μεγάλη, καθώς το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στη Σουηδία, ενώ άλλα τρία κρούσματα έχει το Πακιστάν. Δύσκολα όχι ακατόρθωτο να φτάσει ο ιός και στην Ελλάδα, λένε οι επιστήμονες της χώρας μας. Η εισβολή σε Ευρώπη και Ασία πραγματοποίησε η ευλογιά των πιθήκων, καθώς οι επιστήμονες προειδοποιούν πως ελοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσής της παγκοσμίως. Το πρώτο κρούσμα του ιού Mpox εκτός Αφρικής εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη Σουηδία, προκαλώντας συναγερμό στη Γυραιά Ήπειρο. Ο ασθενής είχε πρόσφατα επιστρέψει από Αφρικανική χώρα. Vi har också nu under eftermiddagen fått bekräftat att vi har ett fall i Sverige av den allvarligare typen av Mpox, den som heter Clad 1. Det är förstås någonting vi tar på allvar. Ενδεικτική της εγρήγορσης, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών να αυξήσει το επίπεδο συναγερμού μετά τη διάγνωση της νόσου σε ευρωπαϊκή χώρα. Ο φάλετ είναι η φύρστα. Som är orsakat av Clad 1 som har diagnostiserats utanför den afrikanska kontinenten. Ήδη ο επικίνδυνος και μεταδοτικός ιός έχει ταξιδέψει και στο Πακιστάν, καθώς πλέον και η Ασία βλέπει την απειλή της ευλογιάς των πιθήκων να βρίσκεται εντός των γεωγραφικών της συνόρων. Ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για μια παγκόσμια εγρήγορση, καθώς ο Mpox δεν περιορίζεται πλέον σε αφρικανικά εδάφη. It's spreading much more rapidly than we had seen others spread. That's one issue. It does have quite a high case fatality rate at the moment. Η ευλογιά των πιθήκων προκαλεί μια κλινική συμπτωματολογία η οποία είναι περίπου η ίδια με αυτή της παλιάς ευλογιάς. Χαρακτηρίζεται από πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες, αρθραλγίες και εμφάνιση πρίξιμο στους λεμφαδένες. Υπό το φόβο της νέας παραλλαγής Clade 1, η Κίνα λαμβάνει προληπτικά μέτρα για τους επόμενους 6 μήνες. Όσοι ταξίδεψαν σε χώρες της Αφρικής θα πρέπει να δηλώνουν αν ήρθαν σε επαφή με μολυσματικούς ασθενείς. Ενώ τα οχήματα, τα αγαθά και τα εμπορεύματα που προέρχονται από χώρες με επιβεβαιωμένο κρούσμα θα απολυμαίνονται διεξοδικά. Εν μέσω ανησυχίας και στη χώρα μας, οι ελληνικές υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση. Ενώ ο Υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει πως το εμβόλιο για τον ιό Mpox είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο πρόληψης από 22 Ιουλίου 2024 είναι διαθέσιμος ο εμβολιασμός έναντι της ευλογιάς τύπου Mpox. Ο εμβολιασμός στην Ελλάδα για την Mpox έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Αφορά άτομα με σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και επαγγελματίες υγείας. Επίσης, αν κάποιος έχει έρθει σε επαφή με κάποιον ο οποίος έχει Mpox, μπορεί να πάρει το εμβόλιο εντός των πρώτων 5 με 10 ημερών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ταξιδέψουν στις περιοχές αυτές όπου μεταδίδεται από τα ζώα, από τροφικά και ιδίως σε άλλα ζώα, μεταδίδεται απευθείας στον άνθρωπο. Στην Ελλάδα, αν θα συμβεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν να ταξιδέψουν είτε στην Αφρική είτε σε άλλα μέρη της Ευρώπης, από το οποίο θα εξαπλωθεί. Ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με αυξημένο ενδιαφέρον την πορεία της ευλογιάς των πιθήκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθώς ο επικίνδυνος ιός έχει πλέον δραπετεύσει από την Αφρική και απειλεί να εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες ηπείρους. Ο ιός Mpox έχει προκαλέσει ανησυχία και στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, μετά την καταγραφή κρούσματος στη Σουηδία. Ο ΕΟΔΗ, μάλιστα, πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε πως ανοίγουν 5 ακόμα εμβολιαστικά κέντρα. Σε ποιες περιοχές, θα μας πει τώρα ο Δημήτρης Μποφίλιος. Ιωάννα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, στο προσεχές διάστημα θα λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα σε 5 περιοχές. Συγκεκριμένα θα ανοίξουν σε Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Πάτρα και στην Αθήνα.
Τώρα ο Ιωδή Δημήτρη έκανε συστάσεις σε όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε χώρες που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Και αυτά που πρέπει να προσέξουν, Ιωάννα, οι πολίτες οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες υψηλής επικινδυνότητας είναι η αποφυγή της επαφής με πιθανά μολυσμένα άτομα και ιδιαίτερα με άτομα που εμφανίζουν δερματικές βλάβες. Με ζώα που μπορούν να μεταδώσουν την νόσο όπως μικρά θηλαστικά και τροκτικά, αλλά και με είδη που χρησιμοποιούνται από ασθενείς όπως ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται η κατανάλωση κρέατος από άγρια ζώα, αλλά και η χρήση προϊόντων όπως κρέμες που προέρχονται επίσης από άγρια ζώα, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα η Ηλία έχει μπει σε καθεστώς επιτήρησης μετά την καταγραφή 4 κρουσμάτων στρεπτόκοκκου, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα. Το πρώτο αφορά τον 48χρονο από τη Λιβαδιά, που έκανε διακοπές στο Κατάκολο και αρχικά είχε αποδοθεί ο θάνατός του σε τσίμπημα από καφέ αράχνη, αν θυμάστε. Τελικά ο άτυχος άνδρας πέθανε από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο. Πιθανολογείται μάλιστα ότι το έντομο ή το τροκτικό που τον δάγκωσε και του μετέδωσε, να του μετέδωσε και το βακτήριο του στρεπτόκοκκου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές μετά από τους 2 ευνίδιους θανάτους από διεισδυτικό στρεπτόκοκκο στον πύργο Ηλίας και άλλοι 2 ασθενείς να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Η επίσκεψη του ΕΟΔΗ έχει να κάνει με τη χαρτογράφηση και την ιχνηλάτηση του τι ακριβώς είναι τα περιστατικά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει χημειοπροφύλαξη, δηλαδή να δοθούν αντιβιωτικά στους οικείους, στους συγγενείς, τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με τα κρούσματα. Ο συναγερμός σήμανε μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που ανέτρεψαν τα δεδομένα για το θάνατο του 48χρονου που είχε αποδοθεί αρχικά σε τσίμπημα καφέ αράχνης, καθώς έδειξαν ότι ο άτυχος άνδρας που είχε πάει στη Λιβαδιά για διακοπές πέθανε από στρεπτόκοκκο. Έχει δημιουργήσει μια εύλογη ανησυχία στην τοπική μας κοινωνία. Υπάρχουν και 2 άλλα κρούσματα συμπολιτών που ό,τι πάλι λένε πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο είναι σε καλή κατάσταση. Ο δεύτερος ασθενής που κατέληξε παρουσίασε ευνηδιαστικά συμπτώματα στρεπτόκοκκου και κατέληξε στην εντατική του νοσοκομείου Πατρών. Στο ίδιο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται ένα ακόμη άτομο, ενώ ένα άλλο ακόμη βρίσκεται στο νοσοκομείο Πύργου με την κλινική εικόνα τους να είναι καλή. Ένα σοβαρό γεγονός κάθε φορά που καθένας κάνει τη ζωή του από βακτήρια, από διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, είναι ένα τραγικό γεγονός. Μετά τα 4 κρούσματα στρεπτόκοκκου, η Ηλία βρίσκεται σε κατάσταση επιτήρησης, ενώ από τις πρώτες κιόλας ώρες στην περιοχή έχει μεταβεί εκτάκτοξ κλιμάκιο του ΕΟΔΗ που λαμβάνει δείγματα με αιμολυψίες. Θα επισκεφτούν τους ασθενείς στα νοσοκομεία, οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα παραπέμπουν σε στρεπτόκοκκο. Εκεί θα γίνουν οι αντιστοιχείς εξετάσεις για να δουν πράγματι υπάρχει ο στρεπτόκοκκος ή όχι που προκαλεί όλα αυτά τα συμπτώματα στην υγεία τους. Η μικροβιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το αν υπάρχει ενδεχόμενο διάστασης του μικροβίου ή αν πρόκειται για τυχαία περιστατικά. Εκτός σύνορων τώρα, μετά την εισβολή στη ρωσική επαρχία του Κούρσκ, η Ουκρανία επιτίθεται και στην Κριμαία. Ισχυρίζεται πως χτύπησε υποδομές και ένα πλοίο στο λιμάνι του Κέρτς, την ίδια ώρα που δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από τις πρώτες ώρες της εισβολής στα εδάφη της ρωσικής επαρχίας Κούρσκ. Μια επιχείρηση που ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας δηλώνει πως έγινε με τη βοήθεια Δύσης και ΝΑΤΟ. Παράλληλα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποσύρει στρατεύματα από το μέτωπο στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσει τις ρωσικές δυνάμεις στο Κούρσκ, στην προσπάθεια να αποθήσει τις ουκρανικές δυνάμεις από τα εδάφη της Ρωσίας. Εκοφαντικές εκρήξεις σπάνε τη νυχτερινή ηρεμία στη Χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πως χτύπησαν εκτοξευτή πυράβλων στο λιμάνι του Κέρτς, καθώς και ένα πλοίο, μετά την επίθεσή τους με πυράβλους, μη επανδρομένα αεροσκάφη και θαλάσσια ντρόουν. Το Κρεμλίνο δηλώνει πως τα κατέριψε. Russia says it has repelled a nighttime attack using 12 US-made missiles on the landmark Crimea Bridge. Με ένα δραματικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα, το Κίεβο αποκαλύπτει με εντυπωσιακό τρόπο το πώς κατάφερε ο στρατός του να περάσει τα σύνορα με τη Ρωσία και να πραγματοποιήσει την ευνίδια, αλλά και εντυπωσιακή εισβολή στην επαρχία του Κούρσκ. Μετά την καταστροφή των αμυντικών γραμμών, το βίντεο καταγράφει την σχεδόν ανενόχλητη προέλαση των ουκρανικών στρατευμάτων σε ρωσικά εδάφη, η οποία συνεχίζεται για 11η ημέρα. Inside Russia's new war zone, its forces are fighting back. Any invading vehicle is a target.
but Ukraine claims its troops are still advancing. Αναζητώντας επικοινωνιακές νίκες μετά το φιάσκο της εισβολής στο Κούρσκ, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσιεύει βίντεο με την καταστροφή ενός αμερικανικού πυραυλικού συστήματος HIMARS στο Κούρσκ. Όμως, όπως μεταδίδει το CNN και δεν ομολογεί το Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει διατάξει να αποσυρθούν περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες από το ανατολικό μέτωπο στην Ουκρανία, προκειμένου να καταπολεμήσουν την Ουκρανική επίθεση, που σύμφωνα με το γραμματέα του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας φέρει δυτική υπογραφή. Η επιχείρηση στην περιφέρεια του Κούρσκ είχε σχεδιαστεί με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ και δυτικών ειδικών υπηρεσιών. Χωρίς τη συμμετοχή και την άμεση υποστήριξή τους, το Κίεβο δεν θα είχε ρίψο κινδυνεύσει στο ρωσικό έδαφος. An ally of President Putin says Ukraine's invasion of Kursk has left the planet on the brink of a third world war. That comment, Michael, came from Nikolai Petrushev. Putin is very close to him, and Petrushev has had a big influence on Putin's thinking. Ο Ρώσος πρόεδρος συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, όμως δεν είπε ούτε κουβέντα για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που ακούει στο όνομα Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции. Ρωσία και Ουκρανία ανταλλάσσουν χτυπήματα στο Ντονέτσκ. Τρεις νεκρούς και πέντε τραυματίες προκάλεσε ρωσική επίθεση. Εφτά τραυματίες και ένα εμπορικό κέντρο στις Φλόγες ήταν το αποτέλεσμα ουκρανικού χτυπήματος στη διχοτομημένη Ουκρανική επαρχία. Καθώς Μόσχα και Κίεβο επιδίδονται σε ένα πολεμικό μπραντεφέρ με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις. Άγριο ξύλο έπεσε στην τουρκική βουλή, γροθιές και σφαλιάρες μπροστά στο Προεδρείο. Όπως βλέπετε, οι βουλευτές πιάστηκαν στα χέρια στο τουρκικό κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια συζήτησης για τον φυλακισμένο βουλευτή του τουρκικού εργατικού κόμματος, Κάνατα Λάι. Η συνεδρίαση γρήγορα εξελίχθηκε σε καυγά, αφού βουλευτής της αντιπολίτευσης έκανε σχόλια που στόχευαν το κυβερνών κόμμα. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Βουλής αναγκάστηκε να διακόψει τη συνεδρίαση λόγω του χάους, όπως βλέπετε, αλλά και των προσβολών που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των βουλευτών, καθώς ακούστηκαν και εκφράσεις πεζοδρομίου. Πίσω στα δικά μας τώρα, πρόβλημα λειψιδρίας αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές της χώρας. Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων βρίσκονται ήδη 7 νησιά με σκοπό να υπολογιστούν οι σημερινές ανάγκες τους ως προς τη μελλοντική ζήτηση του νερού. Κάτοικοι και τουρίστες λένε το νερό νεράκι, καθώς ο υπερτουρισμός έχει αυξήσει τη ζήτηση για νερό. Ο υπερτουρισμός στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς έχει επιδεινώσει το πρόβλημα της λειψιδρίας και στεγνώνει τις πηγές και τα αποθέματα νερού στα νησιά των Κυκλάδων, με αρκετά να έχουν τεθεί ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι Σύφνους και οι Σύρβους είναι γνωστό, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την πολιτική προστασία. Και η Κάσος και η Αμοργός επίσης ζητούν περαιτέρω έρευνα στην περίπτωσή τους. Η Θάσος και η Παξή δεν έχουν νερά. Τα λιγοστά αποθέματα νερού λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας του χειμώνα έχουν σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές, καθώς η κατανάλωση έχει εκτοξευθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης. Οι απαιτήσεις για νερό θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, και έτσι λαμβάνοντας μέτρα εγκαίρως, ενημερώνοντας τον κόσμο και θέτοντας όλους πρώτων ευθυνών τους. Είναι ελάχιστες εξαιρέσεις, δηλαδή, που μπορεί να εμφανιστεί κάποια διακοπή. Στα όρια αντοχής είναι υποδομές σύνδρευσης σε αρκετά νησιά, ενώ ήδη σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί αρχές σε Αγαθονήσι, Αμοργό, Θάσο, Κάσο, Σέριφο, Σύφνο και Παξούς. Στη στιγμή τα νησιά αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας. Ευτυχώς ο Δήμος το έχει αντιμετωπίσει με τις εφαλατώσεις. Αυτό όμως ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος για τους επιχειρηματίες και τους κατοίκους. Όπως εξηγούν οι δικοί στο Άξιον 24, οι τοπικές αρχές έχουν βρει εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να καλύψουν έστω και προσωρινά τις αυξημένες ανάγκες νερού εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Κάνουμε τις αναγκαίες κινήσεις για να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι ένα πρόβλημα που έρχεται και στο νησί μας τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε, υπάρχουν ήδη δύο εφαλατώσεις που λειτουργούν, αλλά να νοικιάσουμε και άλλες μονάδες, να κατασκευάσουμε και άλλες μονάδες για να μην υπάρξει το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γιατί και φανταστείτε τι αρνητική επίπτωση θα έχει για το νησί μας το να έρθει ένας επισκέπτης και να μην έχει νερό στις βρύσεις του. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η κλιματική αλλαγή και ο υπερτουρισμός δημιουργούν ένα νέο μείγμα δεδομένων στα νησιά, που απαιτεί νέα προσέγγιση στη διαχείριση του φαινομένου της λειψιδρίας με μακροπρόθεσμες λύσεις. Ελάτε να αλλάξουμε κλίμα τώρα. Οι πανέμορφες παραλίες της Πελοποννήσου γέμισαν τον Αύγουστο από Έλληνες εκδρομής που ταξίδεψαν οδικώς και όχι βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Βόρεια Εύβοια, Σπέτσες, Ίδρα και Έγινα επέλεξαν επίσης πολλοί εκδρομής για τις φετινές τους διακοπές, καθώς είναι νησιά κοντά στην Αττική και τα εισιτήρια δεν είναι τόσο τσουχτερά.
Με το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων να καίει την τσέπη των εκδρομέων, πολλοί ήταν εκείνοι που φέτος επέλεξαν να μπουν στο αυτοκίνητο και να ταξιδέψουν σε κοντινούς προορισμούς για τις διακοπές του 15 Αύγουστου, με την Εύβοια να αποτελεί μια από τις πρώτες επιλογές των αδειούχων. Πάνω στη Βόρεια Εύβοια, οι κρατήσεις πήγαν από αρκετό καιρό, ήταν γεμάτα τα καταλήματα. Ενώ εδώ στην κεντρική Εύβοια που βρισκόμαστε εμείς, πριν 10 μέρες έδειχνε ότι δεν θα έχουμε τόσο πολύ κίνηση, αλλά ξαφνικά οι κρατήσεις τελευταία στιγμή γίνανε άμεσα και γεμίσαν όλοι τα ξενοδοχεία και εδώ στην κεντρική. Και τα νησιά του Αργοσαρονικού όμως γέμισαν από επισκέπτες που θέλησαν να κάνουν τις αυγουστιάτικες βουτιές τους κοντά στην Αθήνα, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα. Μάλιστα, όπως λένε εκπρόσωποι του τουρισμού, οι εκδρομές προτιμούν πλέον τα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς θεωρούνται πιο οικονομικά. Η επισκεψιμότητα είναι σε πολύ υψηλό βαθμό. Μπορώ να το πω έτσι, έχει φτάσει στο κόκκινο. Είναι μεγάλη επισκεψιμότητα λόγω των συνθήκων του νησιού, δηλαδή έχουμε εύκολη πρόσβαση. Το μεγάλο πρόβλημα που εξελίσσεται στη διάρκεια της σεζόν είναι ότι το πλήθος των Airbnb που έχει κατακλείσει το νησί δεν αφήνει οικονομικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Real Estate, την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, η πληρότητα στις Πέτσες αγγίζει το 96%, στην Ήδρα το 93% και στην Αίγινα το 90%, με τη μερίδα του Λέοντος να κερδίζουν τα Airbnb καταλήμματα. Την εβδομάδα του 15 Αύγουστου, το νησί έχει κόσμο. Γιορτάσαμε με πολύ κατάνοιξη και πολύ όμορφα τη γιορτή της Παναγίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αυτό που λέμε ανθύμια παραξενοδοχεία στο νησί και υπάρχουν πάρα πολλά δωμάτια διάσπαρτα που ενοικιάζονται παντού σε όλο το νησί. Και εκεί αυτό βέβαια δημιουργεί ένα κόσμο και μια πολύ μεγάλη ροή. Την ίδια ώρα οι εκτές της Πελοποννήσου κατακλείζονται από Έλληνες εκδρομείς που ταξίδεψαν οδικώς με τη Μεσσηνία και την Κυλλήνη να καταγράφουν υψηλές πληρότητες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, τα τελευταία 2 χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων επισκεπτών που προτιμούν την Πελοπόννησο, με την αύξηση αυτή να εκτιμάται φέτος στο 10%, ενώ η πληρότητα της ημέρας του 15 Αύγουστου κυμαίνεται από 85% έως 90%. Όντως υπήρξε μεγαλύτερη κίνηση από την εγχώρια αγορά, η οποία ήρθε με αυτοκίνητο από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πληρότητα πρέπει να φτάνει γύρω στα 85-90% το πρώτο δεκαπενθήμερο. Η εύκολη πρόσβαση στην περιφέρεια αλλά και η ανάπτυξη μεγάλων οδικών αξώνων έχουν αναδείξει και την Ήπειρο σε αγαπημένο προορισμό για όλο το χρόνο, προσελκύοντας επισκέπτες από την Ελλάδα όχι μόνο στα παράλια αλλά και στα ορεινά. Αλλάζουμε θέμα. Εγκληματική οργάνωση βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του Μάθιου Πέρι. Αποτροπιασμό προκαλεί ο κινησμός των ανθρώπων που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Ο επιχρόνια έμπιστος βοηθός του αγαπημένου ηθοποιού από τη σειρά Τα Φιλαράκια χορήγησε τη θανατηφόρα δόση και τα μήνες που τον σκότωσε τον περασμένο Οκτώβριο. Εγκληματική οργάνωση βρίσκεται πίσω από τον θάνατο του διάσημου ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση κεταμίνης. Tonight in California, 5 individuals now charged in connection with the death of the Friends actor. Two of them doctors, an alleged drug dealer known in some circles as the ketamine queen of North Hollywood. And his former personal assistant. Τη μοιραία δόση φέρεται να χορήγησε στον αγαπημένο Τσάντλερ από Τα Φιλαράκια ο προσωπικός βοηθός του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, χορήγησε στον Μάθιου Πέρι τουλάχιστον 27 δόσεις κεταμίνης 5 ημέρες πριν τον θάνατό του στις 28 Οκτωβρίου 2023. In the fall of 2023, Mr. Perry fell back into addiction. And these defendants took advantage to profit. In the fall of 2023, Mr. Perry fell back into addiction. And these defendants took advantage to profit. Αποτροπιασμό προκαλεί το μήνυμα του ενός από τους συλληφθέντες γιατρούς, Σαλβαδόρ Πλασένσια. Αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος. Ας το διαπιστώσουμε. Η Γιάσβιν Σάγκα, με το παρατσούκλι βασίλισσα της κεταμίνης, κατηγορείται ότι πούλησε στον Μάθιου Πέρι την παρτίδα κεταμίνης που τον σκότωσε. Defendant Sanya knew what she was doing was harming defendants and also Mr. Perry. She took advantage of Mr. Perry by selling large amounts of ketamine to Mr. Perry over a two-week period in October of 2023. Η Σάγκα κατηγορείται ότι σε συνεργασία με τον βοηθό του Πέρι και ένα μεσάζοντα που επίσης έχει συλληφθεί, πούλησε στον ηθοποιό 50 φιαλίδια κεταμίνης έναντι $11,000 σε μετρητά σε διάστημα 2 εβδομάδων.
Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι ερευνώνται από το Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνια, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ανασταλεί η άδειά τους. Prosecutors say the ring of individuals supplied Perry with dozens of vials of liquid ketamine, charging the star upwards of $60,000. Τον Δεκέμβριο του 2023, η επίσημη αιτία θανάτου του Perry επιβεβαιώθηκε ότι ήταν οι οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης. Ποια είναι η βασίλισσα της κεταμίνης, η 49χρονη, η οποία κατηγορείται ότι πούλησε στον Μάθιου Perry την παρτίδα κεταμίνης που τον σκότωσε, θα μας πει τώρα ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο. Ιωάννα, εντυπωσιακή παρουσία, όχι και τόσο κολακευτικό προσωνύμιο. Η Jasmine Sanga είναι αμερικανοβρετανικής υπηκότητας, ασχολείται και ασχολείται μόνο με την υψηλή κοινωνία και τα celebrities. Και βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες που ανέβαζε συχνά πυκνά στα social media, που δείχνουν βέβαια και την πολύ πλούσια ζωή που έκανε με τις πανάκριβες τσάντες που είδαμε μόλις τώρα. Ακριβώς. Ζει μια πολυτελή ζωή, την οποία μάλιστα, όπως είπαμε, δεν χάνει και την ευκαιρία να κοινοποιεί στα social media. Μαρτυρίες από το περιβάλλον της μάλιστα αναφέρουν ότι οι υψηλές γνωριμίες της την έχουν. Τις υψηλές γνωριμίες της κατάφερε να πάει στις χρυσές σφαίρες και ακόμα και στα Όσκαρ. Λίγο μετά τη μοιραία δόση του Πέρι, η Σάγκα είχε δημοσιεύσει φωτογραφίες της από τον πολυτελή βίο της. Mm-hmm. Σύμφωνα με το εισαγγελικό κατηγορητήριο, φέρεται να προμήθευσε κεταμίνη στον Πέρι όταν έμαθε μέσω τρίτου ότι ο ηθοποιός ζητούσε κεταμίνη. Και ήταν εθισμένος πλήρως σε αυτό, βεβαίως. Το γνώριζαν όλοι αυτό. Δεν έχασε λοιπόν την ευκαιρία. Η Σάγκα αντιμετωπίζει 9 κατηγορίες συμπεριλαμβανομένες του εμπορίου κεταμίνης με αποτέλεσμα τον θάνατο. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τώρα καταστροφικές πλημμύρες πλήττουν, κυρίες και κύριοι, την Ισπανία, με ανθρώπους στη Μαγιόρκα να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Στην Τουρκία μεγάλες πυρκαγιές και είναι σπίτια και δάση. Τον ουρανό της Σμύρνης έχει καλύψει ο καπνός από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε ορεινή περιοχή βόρεια της Συνοικίας στο Κορδελιό. Πυκνός καπνός σκεπάζει τον ουρανό της Σμύρνης. Δύσκολη νύχτα για τους πυροσβέστες στην Τουρκία, καθώς επικίνδυνη δασική πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή βόρεια της Συνοικίας του Κορδελιού. Άνδρες της πυροσβεστικής δίνουν τιτάνια μάχη για να θέσουν υποέλεγχο το πύρινο μέτωπο, το οποίο έφτασε σε κατοικημένες περιοχές. Άνθρωποι απομακρύνθηκαν, καθώς οι πύρινες φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών τους. Στη γειτονική χώρα ξέσπασαν 3 ακόμα δασικές πυρκαγιές. Συνολικά 1.400 πυροσβέστες έχουν ρηχτεί στη μάχη για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν την Ισπανία. Δρόμοι πλημμύρισαν. Άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και πτήσεις ακυρώθηκαν. Οι υπηρεσίες άμεσης δράσης δέχτηκαν εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς, ενώ κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Περισσότερες από 50 πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια των Βαλεαρίδων νήσων αφού του ξέσπασε η καταιγίδα. Teníamos el vuelo ayer por la noche y pues seguimos a la espera. Nos han dado un vuelo para el domingo 18. No nos han dado ninguna solución. Οι αρχές ανακοίνωσαν πως 12 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την πόλη Σογέρ στη Μαγιόρκα εξαιτίας των πλημμύρων. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με τη Βάλια Πηλιανίδη και η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο βράδυ.